το ποσοστό των ελοδοπών που συμμετείχαν στο έκλεισμα της ληστείας το 8ο του 2012 ανέρχεται σε 47,78% του συνόλου των δραστών. Μπορεί η πλειοψηφία να είναι ξένοι άνθρωποι, μπορεί να πεινάνε, μπορεί το ένα, μπορεί το άλλο. Αλλά μην νομίζετε ότι εμείς είμαστε καλύτεροι. Πιστεύω ότι είναι και Έλληνες. Τώρα, αν είναι 30-20%... Το θέμα είναι ότι δεν πάμε καλά. Και ότι οι αλλοδαποί μας έχουν κάνει μεγάλες ζημιές και μας έχουν παρασύρει και εμάς. Να κάνουμε και εμείς ό,τι κάνουν και αυτοί. Γιατί είναι πιο έξυπνοι αυτοί. Και γι' αυτό ακριβώς έχουμε γίνει αλαλούμ. Αλλοδαποί είναι επίσης το ποσοστό, το 45,72% οι δράστες κλοπών και διαρρήξεων κατά το 2012, έναντι του 44,58% το 2011, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Διαρρήκτες έχω ακούσει για πάρα πολλούς ότι είναι αλλοδαποί και γίνονται πάρα πολλά. Αλλοδαποί είμαι και μόνη μου, αλλά είναι η κακία που έχουμε μέσα σαν άνθρωπος, η αμαρτία που έχουμε. Ο Υπουργός αναφέρει ότι το φαινόμενο της υπερσυσσόρευσης παράνομων μεταναστών στην χώρα έχει επιπτώσεις στο εσωτερικό περιβάλλον ασφάλειας και συμπληρώνει ότι για να αντιμετωπιστεί ουσιαστικά η κατάσταση έχουν αναλυθεί συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. Η γνώμη μου λοιπόν είναι ότι η εγκληματικότητα δεν έχει ταυτότητα ούτε σημαία. Η εγκληματικότητα μπορεί να είναι αλλοδαπή, εισαγόμενη ή εγχώρια. Για την αστυνομική επιχείρηση Ξένιο ΖΕΒ στην Αθήνα και την παρέμβρια περιοχή, υπενθυμίζει πως επεκτείνεται και σε άλλες πόλεις της επικράτειας και τα αποτελέσματά της αξιολογούνται ως θετικά. Εγώ φταίω, αν μιλάνε. Εγώ φταίω. Δεν είναι μόνο η αλλοδαπή, είναι και αυτή βέβαια, αλλά είναι και άλλοι. Και Έλληνες, αμέ. Απέναντι μας, μας ανοίξαν το σπίτι Έλληνες. Λείψαμε για ένα μήνα που πήγαμε διακοπές και και το βρήκαμε αναστά τον κύριο. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν και φωνές που υποστηρίζουν πως οι περισσότεροι κακοποιοί είναι Έλληνες. Λένε μάλιστα πως οι αλλοδαποί ευθύνονται κυρίως για μικροκλοπές και αυτό για να εξασφαλίσουν την τροφή τους.